Στον ανακριτή οδηγήθηκε το μοντέλο όπως και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για την υπόθεση της κοκαίνης και του εργαστηρίου στο Ελληνικό. Μέρα με τη μέρα έρχονται στην επιφάνεια όλο ένα και περισσότερα στοιχεία για τη δράση της πείρας. Παραιτήθηκε ο Αλέξης Κούγιας από την υπόθεση του 32χρονου μοντέλου που συνελήφθη για ναρκωτικά. Λίγη ώρα μετά την παραίτησή του, ο ποινικολόγος μίλησε αποκλειστικά στο Σταρ για τους λόγους της παραίτησής του. Σε κατάσταση πανικού φαίνεται ότι βρισκόταν το μοντέλο όταν οι άνδρες του λιμενικού την εντόπισαν την ώρα που προσπαθούσε να ξεφύγει. Το Σταρ απόψε αποκαλύπτει όλες τις λεπτομέρειες της σύλληψής της. Η ζωή της 32χρονης Καλονής που συνελήφθη για ναρκωτικά ήταν μέσα στη χλιδή. Χρήματα, πανάκριβα ρούχα και ταξίδια ήταν στην καθημερινότητά της. Θέμα συζήτησης είναι στη Μύκονο η σύλληψη της 32χρονης για ναρκωτικά. Όπως λένε άνθρωποι που ζουν στο νησί, είχαν δει πολλές φορές το μοντέλο, ωστόσο χαρακτηρίζουν μεμονωμένα τέτοιου είδους περιστατικά. Διαρκώς βγαίνουν νέα στοιχεία στη δημοσιότητα για την υπόθεση του μοντέλου με τα ναρκωτικά. Η πρώην σύντροφος του 24χρονου που συνελήφθη μαζί με το μοντέλο μιλάει αποκλειστικά στο Σταρ. Είμαστε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας στο στούντιο είναι η κυρία Νάντια Καρβέλη, μοντέλο. Μάλιστα, γνώριζε την 32χρονη, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση των ναρκωτικών. Καλησπέρα, κυρία Καρβέλη. Έχετε θάρρος να λέτε ότι τη γνωρίζατε, γιατί ξέρετε, ξαφνικά σε τέτοιες περιπτώσεις όλοι πάβουμε βασικά να γνωρίζουμε τους ανθρώπους αυτούς και λέμε ότι δεν τον γνωρίζουμε καθόλου. Όλοι χάνουν τους φίλους τους και τους γνωστούς τους ξαφνικά. Δεν είναι το επιδίωξε. Η αλήθεια είναι ότι στο Facebook βρέθηκαν κάτι φωτογραφίες. Είναι εν λόγω κοπέλα που κατηγορείται τώρα. Και εντάξει. Τώρα, κυρία Καρβέλη, εσείς είστε ένα νέο κορίτσι που κινείστε σε αυτό το χώρο. Γνωρίζατε και αυτή την κοπέλα, όπως γνωρίζετε πολλές άλλες. Πείτε μας δύο λόγια για αυτήν. Τι τύπος ήταν? Ήταν αυτό που πριν λίγο είδαμε, ήταν πολύ παράξενη, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, είχε και κάποιες εκρήξεις τιμού. Δηλαδή, σε καλά καθόμουν, άλλαζε η διάθεσή της βασικά πολύ. Που συνήθως όσοι παίρνουν αυτά τα πράγματα. Ήταν κοινό μυστικό στον χώρο της μόδας ότι αυτή η κοπέλα έκανε κρίση. Ήταν στιγματισμένη. Δηλαδή, ξέραν όλοι ότι η συγκεκριμένη κοπέλα κάνει αυτό το πράγμα. Να ρωτήσω κάτι απλό. Έκανε καριέρα στον χώρο της μόδας αυτή η κοπέλα, ή ήταν αυτό που λέμε ένα πρώην μοντέλο το οποίο αυτή τη στιγμή είχε ξεφύγει από το χώρο? Γιατί δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να είναι κανείς χρήστης και να μπορεί να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, παραδείγματος χάρη. 32 χρονών, εκεί τελειώνει η καριέρα ενός μοντέλου, πιστεύω. Κάτι είχε κάνει, κάποιους τίτλους ομορφιάς, αλλά ως εκεί. Δηλαδή, έκανε και κάποιες επιδείξεις, αλλά δεν ήταν το μοντέλο. Είναι αυτό που λέμε το top model. Ναι. Εσείς τώρα, στο πλαίσιο της γνωριμίας σας, είχατε πάει και σε αυτό το σπίτι όπου έγινε η έφοδος της αστυνομίας, όπου βρέθηκε και η κοκαίνη. Περιγράψτε μας λίγο καταρχήν, τι είδατε εσείς εκεί? Καταρχάς, αυτό που είπανε για τα πανάκριβα ρούχα ισχύει, έτσι. Είπανε δηλαδή ότι ακούστηκε ότι είχε πανάκριβα ρούχα τα οποία δεν δικαιολογούνταν από το εισόδημά της. Ναι, δεν μπορώ να ξέρω εγώ τι έκανε, αλλά και εγώ δεν το περίμενα. Δεν ξέρεις ποτέ, μπορεί να έχει πλούσιους γονείς, δεν το έπαιξα. Όταν λέτε ότι είχε πανάκριβα ρούχα, το κατανοούμε. Είχε πολυτελή τρόπο ζωής γενικότερα. Ναι, της άρεσε. Πήγαινε με σκάφη, με φίλους της, ταξίδια πολλά στο εξωτερικό για ψώνια. Ναι, αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι αυτά τα χρήματα προέρχονταν από την Ελλάδα. Δεν το περίμενα ποτέ. Κανείς δεν το περίμενε.